Οι εργαζόμενοι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής είμαστε εδώ. Και από τον ΟΤΕ, και από τη Vodafone, από τη WIND, από την Intracom, από κάθε εταιρεία μικρή και μεγάλη της πληροφορικής, τα τηλεφωνικά κέντρα. Σήμερα κλείσαμε τα λάπτοπ, πετάξαμε τα κατσαβίδια και τα ακουστικά, σηκωθήκαμε από τα γραφεία, σηκωθήκαμε από τα σπίτια μας που μας έχουν αναγκάσει να τα κάνουμε γραφεία και χώρους εργασίας. Δεν ήταν απλό, ούτε δεδομένο, ούτε εύκολο να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αλλά σήμερα είμαστε πολύ δυνατοί και αποφασισμένοι μέσα από συνελεύσεις, περιοδίες, εξορμήσεις, ζωντανές διαδικασίες, νέες εγγραφές, σωματιακές επιτροπές καινούργιες που στήσαμε το συνδικάτου μέσα στους χώρους δουλειάς. Απαντήσαμε στην πράξη και απαντάμε και σήμερα εδώ όλοι μαζί, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στα ψέματα της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων, της εργοδοσίας, αλλά και όλων των καλοθελητών και μέσα στα σωματεία, όπως οι πλειοψηφίες στην Ομοσπονδία του ΟΤΕ, οι πλειοψηφίες στα σωματεία της Intracom, που αφού βρήκαν το νομοσχέδιο που το έψαχναν για καιρό, βρήκανε και τις καλές πλευρές του και σε πλήρη εναρμόνιση με τη ΓΕΣΕΕ, μέχρι τελευταία στιγμή σήμερα κάνανε τα πάντα για να δώσουν μυρολατρεία ή το πάθια να αποκλιμακώσουν. Ενάντια σε όλα αυτά τα ψέματα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ψηφιοποίηση του κράτους, οι ψηφιακές επενδύσεις είναι έννοιες που θετικά θέλει να φορτίσει το κεφάλαιο. Όμως, οι μεγάλοι όμιλοι μας λένε ότι πρέπει να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες κάθε μέρα για να βγει το έργο και ότι αυτό είναι για το καλό όλων μας. Και το δικό μας και για το καλό του κοινωνικού συνόλου κιόλας. Μας λένε ότι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να μείνουμε απομονωμένοι, κλειδωμένοι μες στα σπίτια μας, σε πλήρη διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, ευέλικτοι, stand-by, για να υπερασπιζόμαστε τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Μέσα από τα σωματεία μας δίνουμε απάντηση, σπάμε το φόβο, σπάμε την τρομοκρατία και την υποταγή. Στέλνουμε το νομοσχέδιο στην πράξη, στα σκουπίδια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και στον κλάδο το δικό μας που είναι σε ανάπτυξη, που οι όμιλοι περιμένουν πώς και πώς το ζεστό χρήμα από το Ταμείο Ανάπτυξης, ότι τα κέρδη τους αυξάνονται από τη μία και από την άλλη κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, κάθε τι που προκύπτει από τη δική μας τη δουλειά, από τη δική μας επιστημονική γνώση, από τα δικά μας τα χέρια, χρησιμοποιείται τελικά εναντίον μας. Η τηλεργασία σημαίνει πλήρης διαθεσιμότητα, εντατικοποίηση, διευθέτηση του εργασιμού χρόνου. Η αυτοπαντοποίηση γίνεται παράγοντας έντασης της εκμετάλλευσης. Ενάντια όμως όλα αυτά, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι χωρίς εμάς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Κανένα έργο, καμιά γραμμή κώδικα, κανένα αίτημα, καμία βλάβη στο δίκτυο δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί χωρίς εμάς τους εργαζόμενους. Γι' αυτό μπαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε την πάλη μας για σταθερό εργασιμό χρόνο, για πεντάωρο, πενθήμερο, 35ωρο.